Σας καλωσορίζουμε στην φιλόξενη αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είμαι ο Ανδρέας Σταματόπουλος, Διευθυντής Ειδήσεων στη Βεργίνα Τηλεόραση. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης μου έχουν αναθέσει το ρόλο του συντονιστή σε μια βιβλιοπαρουσίαση που πραγματικά νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πολλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται η εκδήλωση στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που εδώ και 80 χρόνια προσφέρει τόσα πολλά στην ιστορία της Μακεδονίας και κατ' επέκταση όλης της Ελλάδος. Και σήμερα είναι ένα ιστορικό βιβλίο, εκτός των άλλων, που παρουσιάζουμε, οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία ο τόπος της παρουσίασης. Πριν πάμε στους χαιρετισμούς, ήθελα να καλωσορίσω τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι σήμερα μαζί μας και θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης. Να καλωσορίσω τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Επίσης, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Φυσικά, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζικώστα. Τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Και τον φιλοξενούμενο από την Αθήνα, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, και βέβαια όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν η έκπληξη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τον οικοδεσπότη μας, τον πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τον κύριο Βασίλειο Πάπα, διδάκτορ ιστορίας. Αξιότιμε πρώην Πρωθυπουργέ και εταίρε της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κύριε Κώστα Καραμαλή, κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των θεσμών και των φορέων, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή φιλοξενούμε απόψε στην ιστορική μας αίθουσα την εκδήλωση παρουσίασης του καθόλου ενδιαφέροντος και συναρπαστικού βιβλίου του διακεκριμένου δημοσιογράφου Γιώργου Χαρβαλιά. Το βιβλίο που φέρει το γενικό τίτλο «Για Βόλ, αίμα, λίθη και υποτέλεια» αποτελεί μία εκβαθέων ιστορική έρευνα και σκιαγράφηση της συμπεριφοράς Γερμανίας στον 20ο αιώνα και στις αρχές του 21ου. Πρόκειται για έναν εξαίρετο συγγραφέα με άποψη, με το θάρρος της γνώμης, χωρίς αναστολές και με λαμπρή σταδιοδρομία στον χώρο της δημοσιογραφίας. Επί σειρά ετών, πολιτικός αναλυτής με εξειδίκευση σε θέματα γεωστρατηγικής, έκανε αξιόλογες σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαπρέποντας τους τομείς της συγκριτικής πολιτιολογίας και στις συνέχειες σπουδές πολέμου. Πλούσια είναι και η επί σειρά ετών δημοσιογραφική του καριέρα στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στη συνέχεια στην εφημερίδα «Έθνος» και σήμερα στην εφημερίδα «Δημοκρατία», ενώ παράλληλα εργάζεται ως σύμβουλος στρατηγικής για μεγάλους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην εκδήλωση η τιμητική παρουσία του τέως Πρωθυπουργού της χώρας μας Κώστα Καραμαλή, ο οποίος και προλογίζει αυτή την έκδοση με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ύφος. Η παρουσία του απόψε εδώ μας γεμίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση εκ του γεγονότος ότι την χάνει επί σειρά ετών τακτικό μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, πρώτα απ' όλα Μακεδόν, στον δε επαιτειακό εορτασμό των 80 χρόνων της εταιρείας μας ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Πάντα δε έμπρακτα στέκεται στο πλευρό μας, κύρια όμως τα εθνικά θέματα που ταλανίζουν τη χώρα, είναι αποφασιστικός στις εθνικές μας θέσεις. Δεν θα επεκταθώ στο αξιόλογο πρωτότυπο και ενδιαφέρον περιεχόμενο του παρουσιαζόμενου βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά. Άλλωστε, αυτό αποτελεί έργο των εκλεκτών εισηγητών και όλων των συντελεστών του βιβλίου και της εκδήλωσης.
Καλωσορίζω όμως και πάλι όλους τους εκλεκτούς παρισταμένους, απευθυνόμενος δε στον συγκεκριμένο συγγραφέα του βιβλίου, Γιώργο Χαρβαλιά, εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο προσωπικό αντικειμενικό τρόπο και την άφοβα εκδηλούμενη άποψή του να γράφει, να μάχεται ελεύθερα. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Καλοτάξιδο το βιβλίο, θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασίλειο Πάπα. Βεβαίως το έχει ανάγκη ο τόπος να έχουμε τέτοιες φωνές και τον ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσε και ένα σύντομο βιογραφικό του Γιώργου Χαρβαλιά, ο οποίος έγραψε το βιβλίο για Βόλ που παρουσιάζουμε απόψε. Στο σημείο αυτό, να καλέσω τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Βουλευτές, Γιώργο Χαρβαλιά, εκλεθεί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, μιας και σήμερα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή μου μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την μεγάλη εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου αλλά και σε όλη την ομάδα της διοίκησής μας για να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να πηγαίνουμε την Κεντρική Μακεδονία ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ. Και να πω βέβαια ότι σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς βρίσκομαι σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου σημαντικού, αλλά με την παρουσία ενός ανθρώπου που σήκωσε ψηλά την Ελλάδα, που μας έκανε εθνικά υπερήφανους σε δύσκολες ώρες, έναν πολιτικό που ήξερε να λέει όχι όπου και όποτε χρειαζόταν, τον Κώστα τον Καραμαλή. Πρόεδρε, σε καλωσορίζουμε στη Μακεδονία. Τον Κώστα Καραμαλή μας συνδέουν πολλά. Άλλωστε, χάρη σε εκείνον ή εξαιτίας του, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, μπήκα στην πολιτική και βρίσκομαι σήμερα εδώ. Μετά από τόσα χρόνια, να έχω πια την εμπειρία αλλά και να στηρίζομαι στις συγκεκριμένες αρχές και αξίες, αρχές και αξίες πάνω στις οποίες έκτισε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής την παράταξή μας και τις οποίες όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε τόσο ο ίδιος, όσο και όλοι εμείς, αυτόν τον τόπο. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα βιβλίο που κάνει μια βουτιά σε μια πολύ σκοτεινή και ταραγμένη για όλη την Ευρώπη εποχή, που άφησε και στη χώρα μας πολλές πληγές. Τις πληγές όμως, κυρίες και κύριοι, για να τις βάλουμε οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, θα πρέπει να τις μελετάμε, να τις φωτίζουμε σε όλα τα σημεία, όσο σκοτεινά και αν είναι. Να τις φωτίζουμε όμως αντικειμενικά, ψυχρά και μακριά από συναισθηματισμούς, είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Και χωρίς βέβαια να αλλοιώνουν τη ματιά μας στο μέλλον. Χωρίς να βγάζουν από το βασικό στόχο όλους εμάς, που έχουμε όσοι βρισκόμαστε στα κοινά, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Ειδικά σήμερα, η ανάγκη αυτή είναι ακόμη πιο βαθιά. Σε έναν ταραγμένο κόσμο, με δύο ενεργούς πολέμους στις γειτονιές μας, ο στόχος μας να έχουμε περισσότερη και ισχυρότερη Ευρώπη είναι πραγματικά το ζητούμενο. Να προχωρήσουμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπως την οραματίστηκαν οι μεγάλοι ηγέτες της Ηπείρου μας. Μια Ευρώπη που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη ριζωμένη πίστη πως οι αξίες μας είναι κοινές, ισχυρές, αλλά και δίκαιες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να διαβαστεί το βιβλίο
του Γιώργου Χαρβαλιά. Είναι μια ματιά στο παρελθόν για ένα καλύτερο και πιο υγιές μέλλον. Γιατί ξέρετε πως το «δεν ξεχνάμε» πάει πάντα μαζί με το «ποτέ ξανά». Για να κλείσουν διαπαντός οι σκοτεινές πλευρές της Ηπείρους μας, πρέπει να θυμόμαστε. Το κατοχικό δάνειο και εν γέννη γερμανικές αποζημιώσεις για τα θύματα και τις υλικές καταστροφές της ναζιστικής θηριωδίας στην πατρίδα μας είναι ένα νομικό θέμα από το οποίο η Ελλάδα δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Γιατί πολύ απλά έχει το δίκιο με το μέρος της. Και αυτό, άλλωστε, θα κάνει ακόμη ισχυρότερη τη σχέση μας με τη φίλη Γερμανία, με την οποία πρέπει να έχουμε και έχουμε κοινές ανησυχίες για το μέλλον. Γιατί η ανάγκη, επαναλαμβάνω, να κοιτάμε μπροστά με βλέμμα σταθερό είναι το σημαντικότερο αντίδοτο στον ταραγμένο αυτό κόσμο στον οποίο ζούμε. Και είμαι βέβαιος πως σε αυτόν τον κόσμο η Δύση, με δέλτα κεφαλαίο, είναι ακόμα στην ανατολή της και έχει πολλά ακόμη να δώσει. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, άλλωστε έχουμε αρμοδιότερους ημών σήμερα στο εκλεκτό αυτό πάνελ να μας μιλήσουν για το βιβλίο. Εγώ θα ήθελα όμως κλείνοντας και αφού ευχαριστήσω τον καλό φίλο Γιώργο Χαρβαλιά, να ευχηθώ το βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο και ο ίδιος να συνεχίσει με την ίδια δύναμη να βοηθάει, να συμμετέχει και να παρεμβαίνει στα κοινά του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζικώστα και για τις αναφορές που έκανε βεβαίως στο κατοχικό δάνειο και στις πολεμικές αποζημιώσεις. Γιατί, κύριε Τζικώστα, δεν τα ακούμε πολύ συχνά αυτά. Τείνουμε να τα ξεχάσουμε και είναι ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Και όσον αφορά για την αλληλεγγύη της Ευρώπης, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Εσείς έχετε εργαστεί σε αυτό και ως πρόεδρος βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και η δουλειά σας είναι αξιομνημόνευτη σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, να κλείσουμε τον κύκλο των χαιρετισμών, καλώντας το βήμα τον εκδότη των εκδόσεων πεδίο Παύλο Παπαχριστοφίλου, να μας πει δύο λόγια και βέβαια θα τον συγχαρούμε για την τόλμη που είχε να εκδώσει ένα τέτοιο βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα. Πριν από δύο χρόνια, η χώρα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση το 1821. Από την εξέγερση του λαού που οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Έκτοτε, η πατρίδα έχει περάσει πολλά και δύσκολα. Μέσα στη δίμνη της πολυκύμαντης ιστορίας μας, εξέχουσα θέση κατέχει σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία. Μια σχέση διαχρονική, δύσκολη και συχνά κομβική σημασίας. Από τα χρόνια της Βαβαροκρατίας και του Όθωνα, ως τη σύγχρονη εποχή που άφησε το αποτύπωμα και τις πληγές της στη χώρα. Αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με τις πολλές αθέατες, ακόμα και σκοτεινές πλευρές, έρχεται να φωτίσει ο Γιώργος Χαρβαλιάς με το βιβλίο «Για Βόλ», όπως πάντα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Έρευνα σε βάθος, δημοσιογραφικό πάθος για την αλήθεια, πληθωρικότητα, ενάργεια και ζωντάνια στην αφήγηση. Και φυσικά πηγαίο ταλέντο. Στοιχεία που όσοι γνωρίζουμε τον συγγραφέα ξέρουμε ότι τον χαρακτηρίζουν. Χαρακτηρίζουν ολόκληρη την πολυετή σταδιοδρομία του. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς και η εκδόση πεδίο, σε παράλληλη πορεία με τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα, προσφέρουν ένα βιβλίο αναφοράς που εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία και οθεί τον αναγνώστη ένα βήμα μπροστά στην ιστορική του σκέψη. Είμαι και προσωπικά ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για τον επιπλέον λόγο ότι το βιβλίο αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό πολύ γρήγορα. Σημειώνοντας μεγάλη εκδοτική επιτυχία και συνεχίζει ακάθεκτο. Ήδη το βιβλίο πηγαίνει για την τέταρτη έκδοση. Οι εκδόσεις πεδίο άλλωστε βάζουν τη σφραγίδα του σε ένα ακόμα σπουδαίο εκδοτικό γεγονός. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί και θα διαβαστεί από όλους. Αγαπητέ Γιώργο, σου ευχαριστούμε πολύ. Η συνεργασία μαζί σου είναι πάντα επικοδομητική και απολαυστική. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην έκδοση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκδότη των εκδόσεων πεδίο, τον κύριο Παπαχριστοφίλου, και για τα ευχάριστα νέα ότι είναι στην τέταρτη έκδοση του βιβλίου, κύριε Χαρβαλιά.
Και να περάσουμε λοιπόν στο κύριο μέρος της εκδήλωσής μας, στους ομιλητές, ξεκινώντας από την πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Μαρία Δελιβάνη, η οποία υπήρξε βεβαίως 3 φορές πρίτανης του Πανεπιστημίου και είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανης. Έχουμε μια παράδοση εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε, ότι έχουμε βγάλει την πρώτη γυναίκα δήμαρχο, την Αρίστη Παγιατάκη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου και βεβαίως τη Μαρία Δελιβάνη που έχουμε σήμερα μαζί μας. Κύριοι εκπρόσωποι των θρησκευτικών, πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον φίλο Γιώργο Χαρβαλιά για την εμπιστοσύνη του να μου αναθέσει την παρουσίαση αυτού του συγκλονιστικού του βιβλίου του Γιαβόλ. Οφείλω ωστόσο να ομολογήσω ότι το προσεγγίζω με δέος, καθώς το περιεχόμενο, οι διαπιστώσεις και τα πολλαπλά μηνύματά του έχουν στρατευτεί στην υπηρεσία σωτηρίας της πατρίδας μας. Έτσι το βλέπω. Η Ελλάδα δυστυχώς προσπέρασε ανεκμετάλλευτες πολυάριθμες δυνατότητες διάσωσής της. Και καθώς τιμά απόψε την εκδήλωση ο τέος Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, επιλέγω να υπενθυμίσω το πόσο αβασάνιστα απολέσαμε μία όντως μοναδική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Αυτήν που πρόσφατα άρπαξε χωρίς ενδιασμούς η Τουρκία. Αναφέρομαι φυσικά στις προσπάθειες του κυρίου Κώστα Καραμαλή να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν για την εξασφάλιση ενέργειας από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Η πρωτοβουλία αυτή άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου, καθώς θεωρήθηκε ότι στρέφεται εναντίον των συμφερόντων της Δύσης. Ας αναλογιστούμε πόσο καλύτερη θα ήταν η τύχη μας αν δεν είχαμε και τότε, όπως και γενικώς αποδεχθεί, να υπηρετήσουμε αλλότρια συμφέροντα εναντίον των εθνικών δικών μας. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχαμε αποφύγει τα δολοφονικού περιεχομένου μνημόνια και το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Με την ευκαιρία να αναφερθώ και σε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία, που αν την είχαμε αξιοποιήσει σωστά, θα ήταν σίγουρα σε θέση να απογειώσει την οικονομία μας, και αναφέρομαι στην εξαιρετικά σημαντική κινέζικη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά, το Κόσκο. Το αρχικό σχέδιο ήταν η διακίνηση μέσω του Πειραιά του 60% των κινέζικων προϊόντων με προορισμό την Ευρώπη. Εύκολα κανείς μπορεί να εκτιμήσει τι θα σήμαινε αυτό για την οικονομία μας. Όμως, η μετέπειτα εξέλιξη αυτής της επένδυσης ήταν δυστυχώς καχεκτική και το αρχικό σχέδιο παρέμεινε ημιτελές για σωρία λόγων που οπωσδήποτε δεν αφορούσαν την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Στη συνέχεια, μεταφέρομαι σε μία περίοδο που ξεπέρασε τα 80 χρόνια και που όμως δεν πρέπει να λησμονηθεί. Τότε που η πατρίδα μας μαρτυρούσε κάτω από την εγκληματική ναζιστική κατοχή, την πιο φρικαλαία, την πιο βάρβαρη, την πιο απάνθρωπη ολόκληρης της Ευρώπης. Οι Ναζί δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Εξαφάνισαν στο διάβα τους κάθε διατροφική δυνατότητα της άμυλης χώρας μας, έτσι που οι δρόμοι στις πόλεις ήταν γεμάτοι από σκελετωμένα πτώματα παιδιών, ενηλίκων και γερόντων που πέθαιναν σωριδών από πείνα. Η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε ένα εκτεταμένο ολοκαύτωμα. Οι Ναζί εξάλλου κατάστρεψαν ενσυνείδητα και με γερμανική μεθοδικότητα το σύνολο της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας. Λίστεψαν τα μουσεία και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς μας θησαυρούς και τελικά υποχρέωσαν την μαρτυρική χώρα μας να εγκρίνει κατοχικό δάνειο προς τη Γερμανία. Κάποτε ανέτειλε στη λαϊλατημένη μας πατρίδα η Λευτεριά και μαζί η ελπίδα πως οι θυσίες της μικρής, αλλά ένδοξης και πιστής στις βασικές αξίες ζωής Ελλάδας, θα αναγνωριζόταν από τους συμμάχους. Αυτές, οι υπέρογγες θυσίες της, που κατά γενική τότε ομολογία,
συνέβαλαν με αποφασιστικό τρόπο στην ήττα του άξονα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Και θα χρησιμοποιήσω ως αφετηρία της απόψινής μου παρουσίασης το οργισμένο παράπονο του συγγραφέα του Γιαβόλ, Γιώργου Χαρβαλιά, που μετοσιώνεται στο ακόλουθο πολυσύνθετο ερωτηματικό. Γιατί όλα αυτά τα δεινά στη δική μας πατρίδα, γιατί τα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, άραγε υπάρχει ακόμη χρόνος για ριζική αλλαγή αυτής της τόσο ζωφερής κατάστασής μας? Η απάντηση δίνεται μέσα από τη διαπίστωση της θλιβερής πραγματικότητας που ταλανίζει επί δύο αιώνες την πατρίδα μας. Οι ήρωες του 1821 μας χάρισαν με τη ζωή τους την ελευθερία ύστερα από 400 χρόνια οδυνηρής σκλαβιάς. Η ελευθερία όμως αυτή δεν συνοδεύτηκε και από εθνική ανεξαρτησία. Αυτήν την ανέλαβε ο Καποδίστριας, που όμως μετά τη στιγερή δολοφονία του, η πατρίδα μας, με περιπτωσιακές μόνο αναλαμπές, τυλίχθηκε στο μαύρο σύννεφο μιας ανελαίτης υποτέλειας. Η υποτέλεια αυτή, που περισφύγει κάθε μορφή δραστηριότητας και κάθε προσπάθεια ανάδειξης των εθνικών μας δυνατοτήτων, είναι καθυλωτική, υποτιμική, προσβλητική, συχνά καταστρεπτική και πάντοτε θανάσιμα επικίνδυνη. Γι' αυτό και δεν υπερβάλλω υποστηρίζοντας ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδας μας είναι η υποτέλεια, που άλλωστε είναι αυτή που καυτηριάζεται στο αναχείρας έργο του Γιώργου Χαρβαλιά. Για το πολύτιμο αυτό βιβλίο, που έχει κάνει σε ελάχιστο χρόνο 3 εκδόσεις, έχω ήδη τοποθετηθεί με εκτενή βιβλιοκρισία μου, που αρχικά δημοσιεύθηκε στην Εστία της Κυριακής και φυσικά αναδημοσιεύθηκε από πλήθος ιστοσελίδων. Συνεπώς, δεν θα επανέλθω σε αυτήν. Αντιθέτως, με τη δεύτερη ευκαιρία που μου δίνεται απόψε, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης, αν έτσι μπορώ να το πω, των καταστρεπτικών διαπιστώσεων, μηνυμάτων και συνεπειών που ενσωματώνονται στο αναχείρες βιβλίο. Και καθώς η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θα αφήσω μισάνοιχτο ένα παραθυράκι, μήπως και καταφέρει να περάσει από εκεί μια ακτίδα φωτός. Έχω πάντως ανάγκη να πιστεύω ότι διαθέτουμε ακόμη μια ευκαιρία εθνικής σωτηρίας που βρίσκεται όχι αποκλειστικά αλλά κυρίως στις γερμανικές επανορθώσεις για τις ανίποτες έκθεσης καταστροφές που μας προκάλεσε η ναζιστική κατοχή. Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί δεν αρνούνται τα χρέη τους προς την Ελλάδα, που συθέμελα κατέστρεψαν στην περίοδο της κατοχής, αλλά και που εξακολουθούν να τη ρημάζουν μέσω των μνημονίων. Και ούτε μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι Γερμανοί υποβαθμίζουν γενικώς τη σημασία των χρεών, καθώς και την υποχρέωση αποπληρωμής τους. Ο Σόιμπλε, αντιθέτως, αρέσκεται να επικαλείται το γνωστό λατινικό ρητό, με βάση το οποίο τα χρέη ούτε μοιράζονται, ούτε χαρίζονται. Προφανώς όμως, από αυτές τις υποχρεώσεις εξαιρούνται τα γερμανικά χρέη, ιδίως όταν οφείλουν να αποδοθούν σε χώρα του Νότου, που με κάποια γερμανικά κριτήρια σχεδόν δεν αξίζει να ζει. Και έρχομαι στο σήμερα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των 80 τελευταίων ετών αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κυρίως επειδή, όπως το θέμα αναλύεται με εξαιρετικό τρόπο στο Γιαβόλο, η Γερμανία απολάμβανε την αμέριστη βοήθεια και προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που της επέτρεπε να μην πληρώνει τα χρέη της. Και τούτο για να έχει αρκετές δυνάμεις να τρομοκρατεί τη Ρωσία. Προφανώς, η σύγκρουση των πολιτισμών του Σαμουήλ Χάντινγκτον δεν έπαψε ποτέ να προσδιορίζει τις τύχες των εθνών, αναθέτοντας συγκεκριμένους ρόλους στο καθένα από αυτά. Και μετά όμως από την ένωση των δύο Γερμανιών, που το έδαφος ήταν πιο πρόσφορο για την απέτηση των ελληνικών δικαίων, αυτά δεν επιδιώχθηκαν με αρκετά τουλάχιστον αποτελεσματικό τρόπο από τους κατά καιρούς αρμόδιους.
Και φτάνουμε στα μνημόνια που βύθισαν την Ελλάδα σε βούρκο ανυπαρξίας. Η Γερμανία, ως η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει μέσω αυτών μια δεύτερη ιδιότυπη γενοκτονία μετά την κατοχική. Δεν έχει νόημα να επεκταθώ στο άκρος θλιβερό αυτό θέμα. Έχω γράψει και έχω μιλήσει πολλά επάνω σε αυτά. Παραμένω όμως στον ανθυγιεινό χώρο της απίθμενης υποτέλειας, χάρη στην οποία έγινε αποδεκτή και η δεύτερη αυτή γενοκτονία. Η γενοκτονία που οφείλεται στον ανορθόδοξο χειρισμό ενός χρέους που θα ήταν απολύτως, ναι, απολύτως αντιμετωπίσιμο. Αν δεν είχε αναμειχθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν δεν είχαμε παραμείνει αδρανείς απέναντι στην ειλικρινή ομολογία του Ολιβιέ Μπλανσάρ, επικεφαλής τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι το πρώτο μνημόνιο περιείχε τραγικά σφάλματα που αφορούσαν την επιβολή μιας απάνθρωπης λιτότητας και αν, αντιθέτως, απαιτούσαμε να διορθωθούν. Αν αντιδρούσαμε όσο οφείλαμε στο αλείπητο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μας, αν αντιμετωπίζαμε, όσο ακόμη ήταν καιρός, το σοβαρότατο για την επιβίωσή μας δημογραφικό πρόβλημα, αν απαιτούσαμε το ευνόητο, δηλαδή την εξασφάλιση όρων στο μνημονιακό πρόγραμμα που να επιτρέπουν και όχι να αποκλείουν την ανάπτυξη, αν δεν είχαμε υπογράψει την αδιανόητη όντως παραίτησή μας από το απαράγραφτο δικαίωμα συμψηφισμού των χρεών μας, και αν βέβαια είχαμε αντιδράσει με νύχια και δόντια για να μην μετατραπούμε σε ηφηγένεια για τη σωτηρία γερμανικών και γαλλικών τραπεζών. Η ασύγνωστη υποτέλειά μας, που ανάμεσα και σε άλλα καταλήγει στην υποχρέωσή μας, καταβολής των δικών μας χρεών, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους Γερμανούς από την υποχρέωση συμψηφισμού των χρεών προς εμάς, τα λέει όλα. Με το μαχαίρι στο λαιμό, ο ελληνικός λαός αιμορραγεί επί 13 χρόνια και καταστρέφεται ανηλαιώς με τα μνημόνια που εισέβαλαν ως σταύροι σε Ιαλοπολείο, που καταργούν με σκαιότητα ανθρώπινα δικαιώματα, που υποθήκευσαν και ξεπούλησαν το σύνολο δημόσιας περιουσίας, που εξαφάνισαν κάθε ίχνος εθνικής κυριαρχίας, που επέβαλαν απάνθρωπες πολιτικές λιτότητας, που έσπρωξαν στην ξενιτιά χιλιάδες μορφωμένα Ελληνόπουλα, που υπέδειξαν εμέσως ως λύση στο ακαθόδες δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας την ενσωμάτωση των λαθρομεταναστών στον ελληνικό πληθυσμό, προκειμένου να τον εξαφανίσουν, που προκάλεσαν ασύλληπτης έκτασης ανισότητες κατανομής αλλά και φορολογικής επιβάρυνσης, που ενθάρρυναν την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού με σταδιακή απίσχνανση των άλλων δύο τομέων παραγωγής, που εξίσουσαν το ξεπούλημα δημόσιου πλούτου με παραγωγική επένδυση. Και όλων αυτών των δεινών είχε προηγηθεί ασύστολος κλεβασμός των Ελλήνων, με κατηγορίες ότι είναι τεμπέληδες, ανίκανοι, ασυνεπείς, που τρώνε το μόχθο των Γερμανών και που είναι και αλκοολικοί. Το δόγμα της Ναόμι Κλάιν είχε όντως μεγάλη επιτυχία στην ελληνική περίπτωση. Η απαλλαγή των Γερμανών από την πληρωμή των χρεών προς την Ελλάδα οδηγεί σε συνένεση της πατρίδας μας να πάψει να υπάρχει στο χάρτη των ανεξάρτητων εθνών σε 30 με 40 χρόνια από σήμερα. Και στο σημείο αυτό τίθεται ανελαίητο το ερώτημα ποιος ή ποιοι είχαν αυτό το δικαίωμα να καταδικάσουν την Ελλάδα σε ανυπαρξία. Να προχωρήσω και στο αυταπόδεικτο, στο ότι δηλαδή όταν μια χώρα είναι βυθισμένη σε τόσο προχωρημένο βαθμό υποτέλειας, δικαιολογούνται δυστυχώς και μνημόνια με το απαράδεκτο περιεχόμενο των ελληνικών. Και πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η αβυσσαλαία ελληνική υποτέλεια εξηγεί δυστυχώς και τον συγκαταβατικό τρόπο συμπεριφοράς των ξένων προς εμάς στα εθνικά θέματα, καθώς οι πάντες μας θεωρούν δεδομένους. Διότι σε ποια άλλη ευρωπαϊκή οικονομία θα τολμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυτά τα εγκληματικού περιεχομένου μνημόνια, αν η χώρα μας δεν θεωρείται δεδομένη. Και ποια χώρα σεβόμενη αυτήν
θα είχε δεχθεί παραίτηση από συμψηφισμό χρεών. Αλλά πώς δεν σηκώθηκε ο ελληνικός λαός για να αποτρέψει το χαμό του? Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι το περιεχόμενο των μνημονίων και κυρίως η επίμαχη παράγραφος της ελληνικής παραίτησης από τον συμψηφισμό με τα γερμανικά χρέη, όπως και πολλά άλλα καταδικαστικά εδάφια της ελληνικής υπόστασης, έγιναν ελάχιστα ή και καθόλου γνωστά από τον ελληνικό λαό, αφού και ορισμένοι βουλευτές εκείνης της εποχής δήλωσαν με αφοπλιστική όντως ειλικρίνεια ότι υπέγραψαν τα μνημόνια χωρίς να τα διαβάσουν. Να προσθέσω ακόμη ότι η ευθύνη για το έγκλημα αυτό βαρύνει εκτός από τους Γερμανούς και το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν την ύπαρξη των τεραστίων γερμανικών χρεών προς την Ελλάδα. Η πολύμορφη παραπληροφόρηση έχει άριστα αποτελέσματα στην πατρίδα μας. Και έρχομαι να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, όπως τον προετοίμασα στην αρχή της εισήγησής μου. Ότι δηλαδή έχουμε ελάχιστο πια χρόνο στη διάθεσή μας για να απαιτήσουμε με αποτελεσματικούς τρόπους τις γερμανικές αποζημιώσεις, που με τους στόχους φθάνουν σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Δεν πρόκειται εμφανώς για υπερβολή η πεποίθησή μου ότι αν είχαμε απαιτήσει όπως δικαιούμασταν τα γερμανικά χρέη προς εμάς, η Ευρώπη θα βίωνε το ελληνικό θαύμα αντί του γερμανικού θαύματος. Δυστυχώς όμως, αντί η πατρίδα μας να αναζητεί εναγωνίως τρόπους που θα εξασφάλιζαν την καταβολή σε αυτήν των γερμανικών αποζημιώσεων, έστω και με αυτή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάποιοι αρμόδιοι ενθαρρύνουν τη λύθη. Με δηλώσεις ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε προς το παρελθόν, αλλά προς το μέλλον, ώστε να μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς παρελθόν. Με τη σύσταση συλλόγου ελληνογερμανικής φιλίας, η οποία προτίθεται να ξαναγράψει άκουσον-άκουσον με αντικειμενικό τρόπο την ιστορία της κατοχής και γενικά με τη συστηματική απάλληψη από τα σχολικά βιβλία ιστορίας ό,τι θα μπορούσε να στενοχωρήσει τη Γερμανία. Με την αποθάρρυνση της έντασης στις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, έστω και αν αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνιση της Ελλάδας. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχω πιστεί ότι το πολύτιμο στοιχείο του Γιαβόλ βρίσκεται ακριβώς στην ελπίδα ότι με την απολύτως πιστική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας ανάλυσή του θα κατορθώσει να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό σχετικά με την πλήρη καταστροφή προς την οποία οδεύει, αν δεν αντιδράσει έστω και στο τελευταίο αυτό δευτερόλεπτο. Το σύνθημα εφεξής οφείλει να είναι ότι πριν περνούν τα εθνικά συμφέροντα και μόνο στη συνέχεια ασχολούμαστε με τα αντίστοιχα συμμαχικά. Ήθε λοιπόν να αγκαλιάσουν το γιαβόλ οι συμπατριώτες μας και να αντλήσουν δύναμη αντίστασης μέσα από τις σελίδες του, ώστε να υπάρξει Ελλάδα και γαλανόλευκη στην αιωνιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Πρίτανη, την κυρία Δελιβάνη, για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπε, για την ιστορική αναδρομή που έκανε, αλλά και βάζοντας όλους τους λόγους, εξηγώντας όλους τους λόγους, γιατί η υποτέλεια αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με τον επόμενο μιλητή, τον επίκουρο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, πολιτισμού και θεσμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, γνωστό βέβαια και για τη μαχητική του αρθρογραφία. Ελάτε, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα. Σεβαστέ πατέρα, αγαπητέ γέροντα Αρσένιε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Αντιπρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί βουλευτές, φίλε Γιάννη Φιλιππάκη, που με τη Δημοκρατία και την Εστία υπό την άξια διεύση του Μανώλη του Κοτάκη ορθοτομείται το λόγο της δημοσιογραφικής αληθείας, κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίπτωση τιμής
για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μας να ξεκινάει αυτή η πανηγυρική εβδομάδα που εορτάζουμε την απελευθέρωση και όχι την κατάληψη Θεσσαλονίκη, όπως λένε κάποιοι εντός εισαγωγικών συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο, με την παρουσίαση αυτού του εξαιρετικού βιβλίου του αγαπητού φίλου και ξέρετου δημοσιογράφου του Γιώργου του Χαρβαλιά. Εγώ θα βάλω μια ιστορική πινελιά. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα σε ένα περιφερειακό κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας να μιλήσω για το υποτιμημένο έπος των Βαλκανικών πολέμων. Κάνοντας την ανάλυση, είδαμε ότι η Ελλάδα το 1897, από την ταπείνωση και την ντροπή του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου, όπου μπήκε σε διεθνή οικονομικό έλεγχο και εδώ βάλαν το χεράκι τους οι Γερμανοί, οι Γερμανοί ομολογιούχοι πίεσαν τη γερμανική κυβέρνηση και αυτή την τουρκική κυβέρνηση, προκειμένου να πάμε σε μία σύραξη και για να υπάρχει διεθνής οικονομικός έλεγχος. Φτάσαμε 15 χρόνια μετά, σε αυτό το πραγματικό έπος όπου η Ελλάδα διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό. Τι μεσολάβεις όμως? Πρώτα απ' όλα ο κοινωνικός αντίκτυπος. Οι διανοούμενοι εκείνης της εποχής θεωρούσαν ότι για να μπορέσει να επέλθει η Ελλάδα, να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί και να προχωρήσει, αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την παιδεία. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κωστής Παλαμάς 4 χρόνια πριν από το 1912 να μας πει «Δεν έχεις όλοι μπεθεούς, μη δε λεβέντε σώσα, ραγιάδες έχεις μάνα γη σκυφτούς για το χαράτσι, κούφνη και οκνή καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελη και των αρχαίων παλιάτσι». Έρχεται λοιπόν το έπος της ένοπλης φάσης του μακεδονικού αγώνα, έρχεται το γουδί όπου υπάρχει αντίδραση στην παρέβαση των διαδόχων και των πριγκίπων και στην αναξιοκρατία στο στράτευμα, έρχονται νέες δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα και ο ελληνισμός ενωμένος, αφού εξοπλίζεται κιόλας, κατορθώνει το ακατόρθωτο με υποδιπλάσιο στρατό έναντι των Σέρβων και υποτριπλάσιο έναντι των Γερμανών, να διπλασιάσει, όπως είπαμε, την Ελλάδα σε έκταση και πληθυσμό. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πραγματικά θα έλεγα ότι κάνοντας μια αναγωγή στο σήμερα, θα δούμε ότι είμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση εδώ και μερικά χρόνια. Η Ελλάδα από το 2010 βρίσκεται σε μια δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, η οποία περιγράφεται πάρα πολύ σωστά, όπου πραγματικά θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε αυτές τις αιτίες. Έχει βέβαια και το βασικότερο όμως σε σχέση με την προηγούμενη φορά, και αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί και ως πανεπιστημιακό δάσκαλο, είναι ότι ειδικά τα νέα τα παιδιά, έχουμε πολλούς φοιτητές σήμερα εδώ μαζί μας, έχουμε φτάσει να είμαστε ανιστόρητοι και αγράμματοι, να μην γνωρίζουμε την ιστορία μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη Μακεδονία, το ρωτώ στους φοιτητές και δεν ξέρουν να απαντήσουν, όταν οι Σκοπιανοί γνωρίζουν, να αλωνίζουν οι Σκοπιανοί να κάνουν συνέδρια εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης ανήμερα της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα, να ρωτάτε μεταπτυχιακή φοιτήτρια γιατί υπάρχει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ποιας χώρας της Ασίας είναι τα πανεπιστήμια στα 10 καλύτερα του κόσμου και να απαντάει η Φλωρεντία. Ακριβώς λοιπόν επειδή και σήμερα είναι θέμα παιδείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έρχεται το βιβλίο του Γιώργου του Χαρβαλιά, το οποίο πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει, δεν συνηθίζω να κολακεύω. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει στη τέταρτη έκδοση, βάζει πάρα πολλά ζητήματα, όπως περιγράφεται στον πολύ επιτυδευμένο πρόλογο, είναι ένα βαρύ βιβλίο μεν, αλλά είναι απολύτως καταληπτό, θέτει συγκεκριμένα ζητήματα, πράγματα τα οποία και πράγματι μας αναδεικνύει μια άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία. Εγώ θα προσπαθήσω 2-3 πράγματα μόνο να σχολιάσω, για να μην μακρηγορήσω. Πρώτον, διαλύει κάποιους μύθους σχετικά με τη Γερμανία και για τη συνθήκη των Βερσαλιών ότι υποτίθεται οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως για το ότι η Γερμανία πληρώνει τα χρέη της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μας κουνούσαν το δάκτυλο. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τον πλούτο των πληροφοριών. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε, γιατί δεν το γνωρίζαμε, ότι έχει επιδικαστεί στην Ελλάδα ποσό 74 εκατομμυρίων μάρκων το 1975 ως αποζημιώσεις από τη Γερμανία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση της Γερμανίας? Χλεβασμός, ηρωνία και σχόλια του τύπου ότι η Ελλάδα μπορεί λέει, να ζητήσει και από το Ιράν αποζημιώσεις για την μάχη του Μαραθώνα και την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Εδώ λοιπόν είναι πολύ μεγάλο να θυμίσω δε ότι η Γερμανία είχε ένα γενναίο κούρεμα των χρεών της το 1953 και ότι το κόστος της ενοποίησης της Γερμανίας, γιατί επικαλούνταν
ως ένα σημείο για το ότι δεν πληρώνει τα χρέη της, ότι δεν είναι ενωμένη, το επομίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή που όταν έγινε η συνθήκη του Μάστριχτ, που έγινε η διπλωματική πυρουέτα και είχαμε ΟΝΕ με όμικρον έψιλον και όχι ωμέγα και αλφαγιώτα και δεν έγινε πολιτική ένωση, είχαμε τον εκβιασμό της Γερμανίας, γιατί το ξεχνάμε και αυτό από τον κύριο Γκένσερ, ότι ή θα υπογράψουμε τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας ή 1η Ιανουαρίου 1992 αναγνωρίζουμε Κροατία, Σλοβενία και Μακεδονία. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, και ομιλώ και με την ιδιότητα του νομικού, είναι ότι πρέπει να ξέρουμε κάτι. Οι αξιώσεις αυτές που έχει η Ελλάδα είναι απαράγραπτες. Δεν έχουν παραγραφεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γιώργος Χαρβαλιάς στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, είναι ότι δεν μιλάμε ουσιαστικά για επανορθώσεις. Μιλάμε για αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και μπαίνει και το ζήτημα των clearing, το οποίο δεν το γνωρίζαμε επίσης. Το οποίο ουσιαστικά, εάν δούμε και αναλύσουμε, μιλάμε για ένα απίστευτο χρέος της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό και έρχεται την ίδια στιγμή που η Πολωνία έρχεται σήμερα να ζητήσει 1,3 τρισεκατομμύρια αποζημίωση από τους Γερμανούς για τα εγκλήματα των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο, νομίζω, του βιβλίου είναι ότι αυτό το οποίο προβάλλει, ότι δυστυχώς είχαμε την ατιμωρησία των Ναζί, όπως και των Ελλήνων δοσολόγων. Δυστυχώς, ο ψυχρός πόλεμος, ο μεταπολεμικός κόσμος με το διπολικό του χαρακτήρα, αναβάπτησε στην κολυβήθρα του Σιλιάμ τους εγκληματίες Ναζί και τους Έλληνες ενδεχομένως δοσιλόγους. Αλήθεια, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος και η Ευρώπη εάν τελικά υιοθετούνταν το σχέδιο Μοργεντάου, όπου θα γινόταν η Γερμανία μια αγροτική χώρα χωρίς βιομηχανία, και πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή πραγματικά και πόσο, γιατί το αρχικό όραμα των οραματιστών του Ντεγκόλ, του Σουμάν, μιλούσε για μια Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων και όχι της γερμανικής ηγεμονίας. Πραγματικά. Εδώ πρέπει να πούμε λοιπόν, επίσης να προσθέσω στα όσα πολύ ωραία γράφει για τη Γερμανία, γιατί τελικά είναι το ερώτημα, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, που έλεγε και ο Δήμος Σταρένιος. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Θα έλεγα ότι ένα αυστριακό βάλς έχει έναν εμέλαιο ρυθμό ενός ευτυχισμένου ζεύγους. Στην περίπτωση Ελλάδας και Γερμανίας, ο καβαλιέρος είναι ένα ευστραφής όπως εγώ κύριος, ο οποίος επιμένει να σέρνει αυτό στα βήματα, χωρίς να είναι παρά την αγαρμποσύνη την οποία διαθέτει και να πατάει συνεχώς την ωραία κοιμωμένη που λέγεται Ελλάς. Ένα άλλο θέμα λοιπόν, το οποίο θέλω να προσθέσω και δεν αναφέρεται ίσως στο βιβλίο, για να δούμε και την διαχρονική σχέση Ελλάδας-Γερμανίας, είναι η ιστορία με την Τράπεζα της Ανατολής, όπου το 1904 έρχεται οι Γερμανοί και ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Στέφανο Στρέιτ, τη δημιουργία μιας τράπεζας με ελληνικά και γερμανικά κεφάλαια. Το αποδέχεται η Ελλάδα με την προϋπόθεση να έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Στείνεται ένα τεράστιο δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη την Ανατολή, γιατί οι Έλληνες ήταν οικονομική ελίτ της περιοχής. Να θυμίσω ότι στη Σμύρνη το 1922 υπήρχαν 5.820 εργοστάσια, όταν σε όλη την Ελλάδα ήταν 450. Μόνο στο υποκατάστημα της Αιγύπτου, του Καΐρου, υπήρχε 1,5 εκατομμύριο χρυσά νομίσματα καταθέσεις Ελλήνων. Το δεύτερο, το επόμενο βήμα ποιο ήταν λοιπόν, αφού αθέτησε τη συμφωνία και μέσα σε ένα χρόνο αφού στήθηκε αυτό το δίκαιο και έφτιαξε την Orient Bank, μια γερμανική τράπεζα, έπρεπε να εκλείψει από τη Μικρά Ασία, από την Ιωνία, η οικονομική ελίτ, οι Έλληνες και οι Αρμένοι. Έχουμε λοιπόν συμμετοχή στη γενοκτονία όχι των ποντίων, των Ελλήνων της Ανατολής. Γιατί εκτός από τις 353.000 αδερφούς μας ποντίους, είναι και Έλληνες Μικράς Ασίας, είναι και Έλληνες Ανατολικής Θράκης. Ο πατέρας της γενοκτονίας, του ορισμού της γενοκτονίας, ο Ραφαέλ Λέμκιν, που περιγράφει τις 5 περιπτώσεις όπου ισχύει η γενοκτονία, ούτε αυτή έχουμε αναγνωρίσει. Μία περίπτωση να ισχύει είναι η γενοκτονία και στην περίπτωση των Ελλήνων της Ανατολής ισχύει και οι 5 περιπτώσεις. Επικαλεί τους ιστορικά παραδείγματα τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής και των Αρμενίων. Εκεί λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν ζήτημα, που προφανώς
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τους νεότουρκους του Κεμάλ, έγινε υπό την επίνευση του Γερμανού στρατηγού Λίμαν φον Σάντερς και ξεκίνησε από το 1912 και η πρώτη διωγμή έγινε το 1914. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και ερχόμαστε βέβαια στο σήμερα. Εδώ βεβαίως προφανώς η Γερμανία, αφού ενοποιήθηκε, αφού της χαρίστηκαν τα χρέη, αφού μας κοίμησε όπως πολύ σωστά επισημαίνεται στο βιβλίο, ήρθε να ηγεμονεύσει, να έχει να επιβάλλει μια ιδιότυπη οικονομική κατοχή. Και είναι το κομβικό σημείο του έτους 2010. Εκεί λοιπόν συντελέστηκε ένα μεγάλο εθνικό έγκλημα. Θυμάστε ίσως, θυμόμαστε όλοι τις περίφημες δηλώσεις με τα πιστόλια στο τραπέζι που αποδείχθηκαν πασχαλιάτικα, ενδεχομένως. Εάν τότε η Ελλάδα έκανε αυτό που έγινε το 1936-38, που αρνήθηκε δηλαδή να πληρώσει ένα χρέος σε βελγική τράπεζα και προσέφυγε στο μόνιμο Διεθνές Δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών, το Βέλγιο, και επικαλέστηκε τη δημοσιονομική προστασία και λέει ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε λόγω της στόχευσης του 32 και τη διοίκηση και το κράτος και τους πολίτες μας σε βασικές ανάγκες, αλλά και ταυτόχρονα το χρέος, και δικαιώθηκε η Ελλάδα. Και το παράδειγμα αυτό επικαλέστηκε η Αργεντινή το 2003 στη διαμάχη της με το Δούνου του για να κουρέψει μονομερώς το χρέος. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια περίπτωση, ενώ υπήρχε το χρέος, το οποίο ήταν σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, που σημαίνανε εμείς λέγαμε στο game over, το μαγαζί closed, έκλεισε, προφανώς θα είχε τυναχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αέρα. Οι άνθρωποι αυτοί που κατασυκοφάντησαν τη χώρα, που μας είπαν απατεώνες και μας έβαλαν στα μνημόνια, κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο γνωστός, για την ομιλούσα απτέστο στην ελληνική, σε Gap Translator, εμφανίστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα για να κάνει δηλώσεις για τα αποτελέσματα των εκλογών στις Κάλτσες. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να δούμε ένα κυρίαρχο ζήτημα, είναι τα πρόσωπα. Παίζουν πολύ σημαντικό, και η ελληνική ιστορία έχει δείξει ότι η Ελλάδα σε αυτά τα 202 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι και 197 από τότε που κηρύχθη ανεξάρτητο κράτος, μπόρεσε και μεγαλούργησε όταν συγκεκριμένα πρόσωπα ακολούθησα μια υπερήφανη πολιτική και σε πολύ σύντομο χρόνο, υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα, κατορθώσαμε πράγματα τα οποία κανένα κράτος δεν έχει κατορθώσει. Λέγεται και το λέμε ότι η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρή της ιστορίας. Είναι όμως και πλέον αδικημένη της ιστορίας. Είναι τεράστια συνεισφορά της Ελλάδας στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα μόνη αντιστάθηκε 216 μέρες στον άξονα. Όταν υπερδύναμη Γαλλία διαλύθηκε η γραμμή Μαζινό σε 45 μέρες, υπήρχε το Πορκουά των Γάλλων, άλλοι παραδόθηκαν χωρίς να πολεμήσουν, και η Ολλανδία που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, όπως αναφέρει μέσα στο βιβλίο Γιώργος Χαρβαλιάς, πήρε περισσότερες αποζημιώσεις από την Ελλάδα από τους Γερμανούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Πραγματικά, νομίζω, επειδή η Ελλάδα δυστυχώς μετά την μικρασιατική καταστροφή δεν έχει επίσημο εθνικό αφήγημα, δεν ξέρω αν το δεν διεκδικούμε τίποτα, είναι εθνικό αφήγημα. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε την πολιτική του μικροελλαδισμού που αναφέρει ο Μανώλης Σοκοτάκης έτσι εύγλωτα των τελευταίων δεκαετιών. Και πραγματικά το νέο εθνικό αφήγημα είναι το εθνικό μας χρέος, να διεκδικήσουμε το χρέος απέναντι στους Γερμανούς, απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι σε όλους αυτούς στα ολοκαυτώματα του Χορτιάτη, του Δίστομου, του Κοντομαριού στην Κρήτη, των Καλαβρίτων. Αλήθεια, τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την Ελλάδα, την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, να διεκδικήσει αποζημιώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου? Τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης να μην υπογράφει προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση βάρος γερμανικού δημοσίου για την τελεσίδη και επιδικαστής απόφαση των θυμάτων του Διστόμου? Αυτά είναι βασικά ζητήματα. Εγώ προσωπικά, διαβάζοντας δύο φορές ήδη το βιβλίο του Γιώργου του Χαρβαλιά, μου γεννήθηκε η ελπίδα και πιστεύω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιώργο του Χαρβαλιά, σαν τον Μανώλη τον Κοτάκη,
σαν τον Γιάννη τον Φιλιππάκη, που αναδεικνύει ζητήματα και πρωτοσέλιδα τα εθνικά θέματα, όπως είναι το θέμα των ψευτομακεδόνων και των σωματείων των παράνομων μέσα στην Ελλάδα και των ψευτομειονοτήτων. Επειδή η λέξη ιστορία προέρχεται από το ρήμα είδα, που σημαίνει γνωρίζω, και η αλήθεια είναι λέξη σύνθετη από το στερητικό α και τη λήθη, ήρθε η ώρα λοιπόν να συναντηθούμε με την ιστορία μας, να μην ξεχάσουμε, γιατί χρωστούμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν και θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί. Την ιστορία της Ελλάδας την έγραψα με χρυσές σελίδες, όσοι είπαν τα μεγάλα όχι, είτε έχοντας, θυσιάζοντας και έχοντας πρόβλημα στην καριέρα τους, είτε θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή, και όχι είναι ενέκη με δύο ε, με δύο αλφαγιώτα. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα πραγματικά να διεκδικήσουμε απέναντι στη Γερμανία. Υπάρχει απόφαση ομόφωνη πλην Λακεδαιμονίων, του ΚΚΕ δηλαδή, έτσι, να διεκδικήσουμε το 2019 της Ελληνικής Κοινοβουλής, να διεκδικήσουμε αυτές τις αποζημιώσεις. Κάνω μια παρένθεση, έτσι για να πω ότι... Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Σχετικά έχω και προφανώς και σε κάποια συστήματα δεν συμφωνώ στο βιβλίο, όπως για παράδειγμα αυτό που αναφέρω ότι τα τάγματα ασφαλείας τα δημιουργήσαν οι Γερμανοί στη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Να θυμίσω απλά ότι ο Ελλάς δυνάμωσε γιατί πήρε τη μερίδα του Λέοντος από λίρες και οπλισμό από τους Βρετανούς. Και ότι τα τάγματα ασφαλείας σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκαν από την κόκκινη τρομοκρατία. Και είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Τα πρώτα τάγματα ασφαλείας επαδρώθηκαν από απότακτους βενιζελικούς. Ο Ζέρβας, που λέγαμε όταν ήμασταν φοιτητές στη Δάπνου Δουφουκού, Ζέρβα από το Τάφο Ευγά και Δες, το καταστατικό του ΕΔΕΣ λέει, μιλάει για βασίλευτη δημοκρατία και σοσιαλισμό. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε ιστορία, τα παιδιά οφείλουμε να τους διδάξουμε ιστορία γιατί είναι ανιστόρητα, και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόρινα, όπου οι δάσκαλοι μας μάθαιναν το ίσιον ως άριστος αμήνεστε περιπάτρης και όχι τη σύγχρονη αναγραμματισμένη εκδοχή περιπάρτης, έχω προτείνει σε βάρος δικού μου συγγράμματος ως σύγγραμμα στο μάθημα Ιστορία Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού το βιβλίο του Γιώργου του Χαρβαλιά, προκειμένου οι φοιτητές μας να γνωρίζουν. Και θα δούμε τότε πραγματικά τους νέους αυτούς που τώρα είναι, που λέμε ότι είναι στο καναπέ, είναι αδιάφοροι, θα μας επλήξουν για μια ακόμη φορά, γιατί αυτό είναι το μεγαλείο του ελληνισμού, οι ανεξάρτητες αφετηρίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Βασιλιάδη, για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπε, και κρατάμε βέβαιο το γεγονός ότι δεν έχουν παραγραφεί τα χρέη της Γερμανίας στη χώρα μας, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Επόμενος ομιλητής, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, βαθύς γνώσης των οικονομικών θεμάτων, με ουσιώδεις και εύστοχες αναλύσεις, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, βουλευτής βέβαια με την Ελληνική Λύση. Οικονομολόγος απλά. Όλα τα υπόλοιπα μου είναι μακριά. Αξιότιμε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, δεν συνηθίζουμε να παρουσιάζουμε ένα βιβλίο εάν δεν έχουμε επαρκή γνώση του αντικειμένου του. Κάτι που δεν συμβαίνει με το Γιαβόλ του Γιώργου Χαρδαλιά, αφού γνωρίζουμε αρκετά καλά το γερμανικό θέμα και φυσικά τη Γερμανία. Ειδικά αυτά που αφορούν τη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχοντας στο παρελθόν γράψει αρκετές αναλύσεις σχετικά με το μύθο του γερμανικού θαύματος, τεκμηριωμένες αναλύσεις για τις πολεμικές επανορθώσεις κλπ. Εμπροκειμένου έχουμε αναφέρει πως το γερμανικό θαύμα είναι στην ουσία αμερικανικό, ενώ κατά τους ίδιους τους Γερμανούς οφείλεται επιγραμματικά στα εξής. Από μένα θα δείτε την οικονομική πλευρά του θέματος. Πρώτον, στην νομισματική μεταρρύθμιση του 1948. Παρά το όσα λέγονται, η νομισματική μεταρρύθμιση δεν ήταν έργο των Γερμανών, αλλά αποκλειστικά και μόνο των Αμερικανών, οι οποίοι άλλωστε τύπωσαν και μετέφεραν τον Μάρκο στη χώρα, διατηρώντας απόλυτα μυστική την όλη διαδικασία. Είναι καλές αυτό οι Γερμανοί. Δεύτερον, στην κρυφή προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ειδικών επιστημόνων από την Ανατολική Γερμανία, με τη στήριξη των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών.
με τη βοήθεια των οποίων ιδρύθηκε η Audi, καθώς επίσης μία σειρά άλλων επιχειρήσεων στη Δυτική Γερμανία, στην τότε Δυτική Γερμανία. Τρίτον, στην εισαγωγή know-how από την Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί η Γερμανική. Αφού δεν υπήρχε καθόλου γνώση των σύγχρονων τότε μέσων κατασκευής αυτοκινήτων, όπου κυριαρχούσαν σχεδόν απόλυτα οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίθεση με σήμερα. Τέταρτον, στον πόλεμο της Κορέας. Εμπροκειμένο, η βαριά γερμανική βιομηχανία εξοπλισμού, την οποία είχε ουσιαστικά δημιουργήσει ο Χίτλερ, επενδύοντας τεράστια ποσά, δεν είχε καταστραφεί σχεδόν καθόλου από τον πόλεμο. Οπότε ήταν σε θέση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας που της παρήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παράγει όλον εκείνο τον εξοπλισμό που ήταν αναγκαίος για τον πόλεμο της Κορέας. Αυτό ακριβώς βοήθησε τότε τη Γερμανία να αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές της, κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, την οποία κατέχει και σήμερα βέβαια. Ενώ μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία αποτέλεσε το θεμέλιο, το πραγματικό θεμέλιο της ανάπτυξής της. Πέμπτον, στη διαγραφή, την οποία ξεχνάμε όλοι, στη διαγραφή του 60% σχεδόν του δημοσίου χρέους της το 1953, με τη σταδιακή αποπληρωμή του υπολείπου με ρήτρα εξαγωγών. Όχι ανάπτυξης, ρήτρα εξαγωγών. Είναι σημαντικό. Όπου οι δανειστές της Γερμανίας το αποδέχτηκαν, επειδή το επέβαλαν φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που στήριξε επίσης τις εξαγωγές της. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έκτο και τελευταίο, στο ξέπλυμα των χρημάτων των Ναζί στην Αργεντινή και στη μεταφορά των χρημάτων που είχαν τοποθετήσει οι Ναζί σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ελβετία, πίσω στη Γερμανία. Χωρίς κεφάλαια δεν γίνεται τίποτα. Ξανά με τη βοήθεια των Αμερικανών. Στο σημείο αυτό είναι σωστό να τονίσει κανείς την αναφορά του Γερμανού ιστορικού και του Δόκτωρα Ρίτσελ, σύμφωνα με τον οποίο τα εξής. Γράφει ο ίδιος. Ουσιαστικά καθόμαστε μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι. Η γερμανική ανάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι τόσο τα θύματα του πρώτου όσο και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου παραιτήθηκαν από τις απαιτήσεις τους. Εάν υποχρεωθούμε, συνεχίζει, νομικά να εξοφλήσουμε όλες μας τις υποχρεώσεις, τότε θα μας πάρουν και τα πουκάμισά μας. Απλά εγώ μεταφράζω. Αφού με βάση τη Συμφωνία του Λονδίνου, οι πολεμικές αποζημιώσεις που δεν πληρώθηκαν το 1993 θα έπρεπε να εξοφληθούν σε περίπτωση τυχόν επανένωσης της Γερμανίας. Ο ίδιος ο Γερμανός τα λέει. Ένας άλλος σημαντικός Γερμανός, ιστορικός, ο Δόκτωρ Ροτ, έχει προσθέσει πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις απαιτήσεις της Ελλάδας, επιμένοντας στην καταβολή των πολεμικών επανεκτόσεων και φυσικά του κατοχικού δανείου στη χώρα μας. Συνολικά, ο Ροτ εκτίμησε τα χρέη της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα στα 106,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε τιμές του 2010, χωρίς τους στόκους. Καλύτερα να μην είμαστε υπερβολικοί. Συνεχίζοντας, ο ρόλος της Γερμανίας μετά την επανένωσή της είναι ξεκάθαρος. Ξεκινώντας το από το ότι, αφού της επιβλήθηκε ως αντάλλαγμα της ένωσής της το ευρώ, άρχισε από την πρώτη μέρα να σκέφτεται πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως όπλο, με στόχο ποιον άλλον την οικονομική κατάκτηση της Ευρώπης. Το πέτυχε δε με την Ατζέντα 2010 που δρομολόγησε το 2000. Στην ουσία, αντιγράφοντας το μοντέλο της Ολλανδίας, το οποίο στην οικονομία αποκαλείται πολιτική της φτωχοποίησης του γείτονα. Έτσι το καταλαβαίνει ως κανείς. Με απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό, αύξανε με τις επενδύσεις σε μηχανήματα και διαδικασίες την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, διατηρώντας σταθερά χαμηλότερα τους μισθούς. Με αποτέλεσμα, το γερμανικό ευρώ, σε όρους κόστος εργασίας προϊόντος, παραγωγμένου προϊόντος, που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα, να υποτιμηθεί πάνω από 20% σε σχέση με το ευρώ των εταίρων της, πολύ περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι αύξησε τα εμπορικά της πλεονάσματα, προκαλώντας αντίστοιχα ελλείμματα στους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους της. Ενώ αυτός ήταν ένας από τους λόγους της υπερχρέωσης της χώρας μας πριν το 2010, αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η διατήρηση δε του υποτιμημένου ευρώ απέναντι σε δολάριο, με τη βοήθεια της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης, στήριξε τις εξαγωγές της σε τρίτες χώρες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, που η ίδια πυροδότησε έξυπνα και έντεχα μέσω της Ελλάδος, αφενός μεν για να υποτιμηθεί το ευρώ,
αφετέρου για να κυριαρχήσει οικονομικά στην Ευρώπη. Με πρώτο θύμα, βέβαια, τη χώρα μας. Ως συνήθως, είμαστε το πυρωματόζωο. Ευτυχώς πάντως που αντιλήφθηκαν τελικά τους στόχους τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με αποτέλεσμα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ουκρανίας, να ιτηθεί για τρίτη φορά από τους Αμερικανούς μέσα σε έναν αιώνα, όπως πολύ σωστά έχει αναλύσει ο Αμερικανός οικονομολόγος, ο Μάικλ Χάντσον. Σε όλα αυτά δεν παρεξηγούμε τη Γερμανία. Η Γερμανία κάνει τη δουλειά της. Όλες οι άλλες χώρες και εμείς περισσότερο δεν κάνουμε τη δική μας. Αυτό είναι όλο. Στον τίτλο τώρα του εξαιρετικού βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά, οφείλει κανείς να εξετάσει μία προς μία τις επιλεγμένες λέξεις, οι οποίες κατά την άποψή μας δεν είναι καθόλου τυχαίες. Η λέξη αίμα μπορεί να αναφέρεται στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης δύο φορές μέσα σε μισό αιώνα από τους Γερμανούς. Επίσης όμως στην Ελλάδα, που έχει υποφέρει τα πάντινα από τη Γερμανία, τόσο από τους δύο πολέμους, όσο και από τα μνημόνια που τις επιβλήθηκαν στην ουσία χωρίς κανένα λόγο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιβληθούν στη χώρα μας μνημόνια. Ήταν λάθος. Επιπλέον από τις θηριωδίες του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σόιμπλε, ο οποίος ήταν στο παρελθόν ο ενορχιστρωτής κυριολεκτικά της ληστείας της Ανατολικής Γερμανίας από τη Δυτική, μέσω της δικής του έμπνευσης Τρόιχαντ. Αφού λίστεψε την ίδια του τη χώρα, πόσο μάλλον δεν θα λίστευε για τη δικιά μας. Κάτι που στην ουσία μεταφέρθηκε από τον ίδιο στην Ελλάδα, αφενός μεν με την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας μας ως αντάλλαγμα για το εγκληματικό πραγματικά PSI, αφετέρου με τη μεταφορά της το 2016 στο υπερταμείο των ξένων, το ελέγχουν οι ξένοι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, και το ξεπούλημά της. Η λέξη λύθη τώρα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας αφορά κυρίως, πάντοτε κατά τη δική μας απόψη φυσικά, τους Έλληνες που δυστυχώς ξεχνούν εύκολα. Με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να μην μαθαίνουν από την ιστορία τους. Δεν φτάνει να μην ξεχνάμε το κατοχικό χρέος, πρέπει να το διεκδικούμε. Αν να μην το ξεχνάμε, δεν λέει απολύτως τίποτα. Έχουν ξεχάσει δια ακόμη και το κατοχικό δάνειο, όπως είπα προηγουμένως, πόσο μάλλον τις πολεμικές αποζημιώσεις, στα οποία υπάρχουν εκτενέστατες αναφορές στο βιβλίο. Όπως επίσης την ιστορική απόφαση της Βουλής του Απριλίου του 2019, που επικύρωσε την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής περί διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, με την σιωπηρή συνένεση, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι γράφει, του αθέατου ενορχιστρωτή του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Τέλος, η λέξη υποτέλεια είναι η χειρότερη, αφού αυτή είναι γενικότερα η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον μετά το 2010. Όχι μόνο σε σχέση με τους Γερμανούς. Συνεχίζοντας, πρόκειται για ένα βιβλίο που πρέπει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη όλων των Ελλήνων για να μπορεί να μελετάται διαχρονικά. Σημειώνοντας πως η Γερμανία δεν ήταν ποτέ φιλικά διακείμενη προς την Ελλάδα, ακόμη από την εποχή που προηγήθηκε της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Μικρασιατικής φυσικά καταστροφής, με τη συνδρομή των Γερμανών και με εργαλείο, τους Τούρκους. Η αιτία βέβαια ασφαλώς δεν ήταν φιλετική, όπως δεν ήταν ούτε των διωγμών των Εβραίων και του Ελευκοκαυτώματος, αφού ο σκοπός της ήταν η ανάληψη του εμπορίου και των τραπεζικών δραστηριοτήτων που κυριαρχούνταν από τους Έλληνες στη Μικρά Ασία. Με λίγα λόγια, μόνο τα χρήματα ενδιαφέρουν την Γερμανία και τα εδάφη βέβαια, τίποτα άλλο. Περαιτέρω, στην εισαγωγή του βιβλίου, ο Γιώργος Χαρβαλιάς γράφει πολύ σωστά πως συνειδητοποίησε ότι το γερμανικό έθνος δεν έχει λύσει ακόμη τα προβλήματά του με την ιστορία. Αναφερόμενο στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας με όλα σα δεινά προκάλεσε. Κυρίως όμως σε αυτό που τον τρόμαξε, το γράφει έτσι ακριβώς, που τον τρόμαξε περισσότερο. Στο ότι ο απότερος στρατηγικός στόχος αυτού του σχεδίου έμοιαζε να έχει βγει από επιτελικό χάρτη του Πρώτου ή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια νέα κεντρική Ευρώπη δηλαδή, με παραδοσιακούς πελάτες και στην περίμετρο εύκολα χειραγωγούμενα υβριδικά κράτη, όπως γράφει ο κ. Χαρβαλιάς. Ενώ εμείς έχουμε αναφερθεί εδώ στο ρόλο της Γερμανίας όσον αφορά την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας στα Σκόπια, με απότερο στόχο την πρόσβαση στο Αιγαίο. Αφού τώρα το βιβλίο αναφέρεται στη συνέχεια της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, κάτι το οποίο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνησή της, τονίζει πολύ εύστοχα τα παρακάτω. Ο στρατιωτικός υπεριαλισμός της αυτοκρατορικής Γερμανίας και αργότερα του ναζιστικού καθεστώτος υποκαταστάθηκε από ένα σκληρό οικονομικό εθνικισμό που ξεδιπλώθηκε τη δεκαετία του 50. Αυτά είναι τα λόγια του κ. Χαρβαλιά.
Χάλιν αγωνίγηθηκε μέχρι να κτιστεί η νέα γερμανική αυτοπεποίθηση και από τότε εκδηλώνεται απροκάλυπτα. Εκτός αυτού, ο Γιώργος Καρβαλιάς προσθέτει μία αναφορά του γερμανού κοινωνιολόγου Ούλριχ Μπεκ από το βιβλίο του «Από τον Μακιαβέλη στην Μέρκιαβέλη», τη Μέρκελ είναι εδώ, που εκδόθηκε το 2013, σύμφωνα με την οποία τα εξής: «Η νέα γερμανική εξουσία στην Ευρώπη δεν βασίζεται στη βία όπως παλαιότερα, δεν την έχει ανάγκη. Δεν της χρειάζονται όπλα για να επιβάλλει τη θέλησή της στα άλλα κράτη. Η εξουσία που εδράζεται στην οικονομία είναι πολύ πιο ευκίνητη. Είναι πανταχού παρούσα, χωρίς να χρειάζεται καμία στρατιωτική εισβολή και προφανώς κανένα κόστος». Συνεχίζοντας, το βιβλίο αναφέρεται στο αμερικανικό σχέδιο Morgenthau, που δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε. Υπενθυμίζοντας εδώ μία αναφορά του αρχισυντάκτη της γερμανικής Handelsblatt, τότε στα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τον οποίο αυτό που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν, με τα μνημόνια βέβαια, ήταν ένα είδος σχεδίου Morgenthau με κέντρο βάρους το φθηνό τουρισμό. Έχουμε καταλήξει, έχουμε καταντήσει να είμαστε το ξενοδοχείο της Ευρώπης και μάλιστα με εισαγόμενα προϊόντα. Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στον παγερμανισμό, στον ναζισμό, στους τρεις βολικούς μύθους για τη Γερμανία. Οι Βερσαλίες έφεραν τον Χίτλερ, η Γερμανία πληρώνει τα χρέη της, η Γερμανία αποναζιστικοποιήθηκε, στη γερμανοκρατία της χώρας μας επί δύο αιώνες, στις ελληνικές χρεοκοπίες, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ αναλυτικό και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας από το κεφάλαιο με τον τίτλο «Στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία». Πολύ σημαντικό. «Στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία». Εμπροκειμένου, ξεχωρίζει η πολύ σημαντική φράση: «Στη διάρκεια των πολέμων, οι Γερμανοί ευτύχησαν να βρουν μπροστά τους τους Αμερικανούς». Ήταν αυτό που τουλάχιστον εμένα μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, στην ουσία, οι Γερμανοί έχασαν μεν δύο πολέμους που οι ίδιοι προκάλεσαν, αλλά τελικά κατέκτησαν την ηγετική θέση που πάντα ονειρεύονταν στην Ευρώπη. Τώρα, βέβαια, και δεν είναι να τη χάσουν ξανά. Κλείνοντας, ασφαλώς δεν μπορεί κανένα κείμενο παρουσίασης να υποκαταστήσει ένα βιβλίο, ούτε να συμπεριλάβει αναφορές σε όλα τα κεφαλαία του. Πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο, που η κάθε σελίδα του έχει μεγάλο ενδιαφέρον και οφείλει να μελετηθεί πολλές φορές, ειδικά από όλους εμάς τους Έλληνες που αγαπάμε πραγματικά την πατρίδα μας. Τουλάχιστον από εκείνους τους Έλληνες που αγαπούν πραγματικά και έμπρακτα την πατρίδα τους. Τέλος, πιστεύοντας ότι η γνώση είναι δύναμη, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, θεωρώντας το σε μεγάλο βαθμό τεκμηριωμένο και αντικειμενικό. Ευχόμαστε καλό τάξιτο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βιλιάρδο για όλα όσα μας είπε και που μας είπε ότι βεβαίως αφού ξεπεράσουμε τη λύθη πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η διεκδίκηση όλων όσων μας χρωστάει η Γερμανία. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην απόφαση της Βούλης του 2019 που πιστεύω θα αναφερθεί και ο επόμενος ομιλητής. Το βιογραφικό του ήδη το έχει αναφέρει ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για Οικονομία Χρόνου, δεν θα το επαναλάβω. Βεβαίως μιλάω για τον συγγραφέα του παρόντος, του βιβλίου, του Γιαβόλ, τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά. Σε εσάς ο λόγος. Σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης προς τους εκλεκτούς προλαλήσαντες και σε αυτόν που θα ακολουθήσει πολύ σύντομα, δεν ανεβαίνω στο βήμα, κάθομαι εδώ που είμαι. Αξιότιμη προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, κύριοι βουλευτές, δήμαρχοι, κύριε πρόεδρε, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ πυκνή απόψινή παρουσία σας. Δεν θα μακρηγορήσω καθόλου γιατί νιώθω, είμαι βέβαιος, πως ανυπομονείτε να ακούσετε τον Κώστα Καραμανλή. Να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, και εγώ ανυπομονώ το ίδιο. Ήδη κάλυψαν ένα μεγάλο τμήμα του περιεχομένου του βιβλίου με τις πολύ ευγενικές και τιμητικές για το πρόσωπό μου εισηγήσεις τους οι προλαλήσαντες. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο για το ρόλο της Γερμανίας στο χθες και στο σήμερα. Ξέρετε, την εποχή που κυκλοφόρησε το δικό μου βιβλίο, κυκλοφόρησε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκή μελέτη με τίτλο «Με το βλέμμα στην Ευρώπη, οι ελληνογερμανικές σχέσεις 1953-1981». Και στο οπισθόφυλλο
αυτού του πράγματι πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, σας το λέω τώρα με δικά μου λόγια, δεν το θυμάμαι ακριβώς απ' έξω, ότι παρά τα προγνωστικά, η Ελλάδα στην ουσία ανταμώθηκε, συμφιλιώθηκε με τον ολετήρα της, τη Γερμανία, και αυτός ο ολετήρας αποτέλεσε τον εγγυητή για την ένταξη της χώρας μας στις ευρωπαϊκές δομές. Και κλείνει αυτή η επισήμανση λέγοντας ότι το βιβλίο του κυρίου που είχε κάνει την ακαδημαϊκή έρευνα αποσκοπεί στο να αποφορτήσει, το αποδομήσει αν θέλετε, το blame game που τόσο άδικα δημιουργήθηκε ένθεν κακήθεν την εποχή των μνημονίων. Στο πιστόφυλλο του δικού μου βιβλίου το πνεύμα είναι τελείως διαφορετικό. Όπως είπε και ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Βασιλιάδης, γράφω ότι επιχειρώ να γκρεμίσω κάποιους δημοφιλείς αστικούς μύθους για τη Γερμανία, ότι απονεστικοποιήθηκε, ότι πληρώνει τα χρέη της, ότι εν πάση περιπτώσει έχει ένα εξαιρετικά δημοκρατικό πρόσωπο, και ταυτόχρονα να αναδείξω το ελληνικό case study, δηλαδή την υποτέλεια, τις αθέατες όψεις του δοσυλλογισμού, προτάσσοντας ταυτόχρονα το ζήτημα της μεγάλης οφειλής, το χρέος. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να διαβάσει κάποιος την ελληνογερμανική ιστορία. Εγώ, επειδή οξύ μου δεν είναι να αποφορτήσω κανένα blame game, ούτε να εξοραίσω ή να αμβλύνω εντυπώσεις, εγώ θέλω να αποδώσω τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, και ξέρω ότι γίνομαι λίγο δυσάρεστος και στη γερμανική επίσημη πλευρά και σε ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, το οποίο, να το πω έτσι ευγενικά, θέλει να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Η περίοδος της κατοχής, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπήρξε τραυματική για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Στα χρόνια της κατοχής βασανίστηκε, εκτοπίστηκε με τελικό στόχο την εξόντωση και καταλυστεύτηκε, αυτό μην το ξεχνάμε, η εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Ο απίθανος άνθρωπος που ενορχίστρωσε αυτό το άθλιο σχέδιο ήταν ένας Γερμανός δικηγόρος, Max Merten, μαζί με δύο συνομήλικους εκείνη την εποχή αξιωματικούς, τριαντάριδες ήταν, μην φανταστείτε ότι ήταν πολύ μεγάλοι, αξιωματικούς των SS, και είχε το θράσος λίγα χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου να έρθει στην Ελλάδα σαν κύριος για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης σε μια δίκη ενός υπασπιστή του Ελληνογερμανού, ο οποίος κατηγορείται και αυτός για εγκλήματα πολέμου. Φυλακίστηκε ένα μικρό διάστημα, εκδόθηκε, αλλά δεν σταμάτησε να προκαλεί με ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, επιδιώκοντας να κάνει άνω-κάτω την πολιτική ζωή της χώρας μας. Στην αρχή τους ισχυρισμούς αναδημοσίευσε, αναπαρήγαγε μια τοπική εφημερίδα, η Ηχό του Αμβούργου. Στη συνέχεια, πρωτοσέλιδα, ποιος λέτε ότι φιλοξένησε αυτούς τους απίθανους συκοφαντικούς ισχυρισμούς? Το γνωστό μας Der Spiegel, το οποίο την εποχή των μνημονίων φιλοξενούσε τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος των τεμπέληδων του Νότου και των Ελλήνων. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω, δεν υπέφεραν μόνον οι Εβραίοι στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικότερα βιώθηκε η εξίσου απεχθής βουλγαρική κατοχή. Είναι γνωστά πολλά από τα εγκλήματα. Θυμίζω έναν άλλο Γερμανό, τον Φριτς Σούμπερτ, ο οποίος αρχικά ανέπτυξε τη δράση του στην Κρήτη και μετά ήρθε βορειότερα, κατέκαψε τα Γιάννητσά, κατέκαψε το Χορτιάτι και τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης και είχε και αυτός, προσέξτε το, είχε και αυτός τη φαϊνή έμπνευση 4 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου να έρθει εδώ σαν τουρίστας. Αυτός συνελήφθη και ήταν ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα που εκτελέστηκαν από ελληνικά όπλα. Μετρημένους στα δάχτυλα εγκληματίες πολέμου. Πολύ νωρίτερα, τέτοιες μέρες σαν και αυτές που ζούμε, Οκτώβριο, 17 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς προφανή λόγο και αιτία, συγκεντρώθηκε από Γερμανούς ο πληθυσμός στα Άνω Κερδίλια Σερών, από 16 έως 60 χρονών
αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες, τους πήγαν στην πλατεία του χωριού, τους εκτελέσαν και αφήσανε μόνο μια χούφτα υπερήλικες για να θάψουν τους νεκρούς. Ποιοι τα έκαναν αυτά? Μην νομίζετε τίποτα SS ή ειδικές δυνάμεις ή Γκεστάπο. Τα έκαναν δύο λόχοι Γερμανών σκαπανέων της Wehrmacht. Στο τέλος του πολέμου, ένα ακόμα πολύ μεγάλο έγκλημα, θα σας έλεγα ότι είναι το δεύτερο σε μέγεθος από πλευράς απώλειας ανθρώπινων ζωών. Πύργη Εορδέας. Κατράνιτσα, η περίφημη για κάποιους που εδώ μέσα που έλκουν την καταγωγή από τον μαρτυρικό αυτό τόπο. Εκεί εκτελέστηκαν πάνω από 250 άμαχοι, δηλαδή γυναίκες, άντρες, παιδιά, και έχει σημασία ότι στις δυνάμεις γερμανικές συνέδραμαν και κάποιοι μουσουλμάνοι, κάποιοι εθελοντές από το Τουρκμενιστάν, οι οποίοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και στις πιο αποτρόπαιες πράξεις, που τις σημερινές μέρες δυστυχώς τις ξαναείδαμε νοερά με άλλο είδους επεισόδια. Οι ομότητες και οι αγριότητες και οι θηριωδίες, ναι, υπήρξαν το σήμα κατά τεθέν της γερμανικής κατοχής, πλην όμως είναι λίγο πολύ γνωστές. Είναι γνωστό και πώς οδηγήθηκε ο πληθυσμός της Αθήνας στο λοιμό το μαύρο χειμώνα το 1941, μην τα ξαναλέμε. Αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό και ήταν η φιλοδοξία μου να αναδείξω στο βιβλίο, είναι η μεγάλη ληστεία του τρένου. Δηλαδή, οι Γερμανοί έκλεψαν περιουσιακά στοιχεία, δημόσια και ιδιωτικά, λαιλάτισαν το κρατικό θησαυροφυλάκιο, έκλεψαν, όπως είπε και οι Πρίτανες, αρχαιότητες πολύ σημαντικής αξίας και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησαν τις επιχειρήσεις τους στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, τα Africa Corps, του Ρόμελ. Ταμείο εκείνη την εποχή υπήρχε. Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, μετά τη χρεοκοπία του 1932, η Ελλάδα σημάδευσε τα οικονομικά της, υποτίμησε το νόμισμα, έκανε τις εξαγωγές πολύ ανταγωνιστικές, εφάρμοσε στο εξωτερικό εμπόριο τη μέθοδο του συμψηφισμού, του clearing, και επιμεταξά ιδίως, τα τελευταία χρόνια επιμεταξά, τα δημόσια οικονομικά της χώρας νοικοκυρεύτηκαν και αποπληρώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του εξωτερικού χρέους. Οι Γερμανοί λοιπόν βρήκαν ταμείο. Με το ταμείο χρηματοδότησαν τις επιχειρήσεις, αλλά επειδή ήταν πολύ απροκάλυπτη αυτή η μεθόδευση, θέλαν να δώσουν, θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι, με δύο λόγια, τι είναι το αναγκαστικό δάνειο. Θέλαν να δώσουν έναν αέρα νομοτυπίας. Είπανε λοιπόν ότι εντάξει, οι κατοχικές δαπάνες θα προσδιοριστούν το μήνα σε ένα αλφα ποσό και τα έξτρα, τα εξτραδάκια που χρειαζόμαστε για να χρηματοδοτούμε τις άλλες επιχειρήσεις στην Αφρική, για να μην τα πάρουμε έτσι απροκάλυπτα, θα κάνουμε μια δανειακή σύμβαση, ένα δάνειο και θα σας τα αποδώσουμε σε κάποιο χρόνο στο μέλλον. Έχει την αξία του ότι πριν φύγουν, λίγες μέρες πριν φύγουν από την Αθήνα οι Γερμανοί, για να δείξουν ότι έχουν πρόσωπο, αποπλήρωσαν δύο από τις δόσεις αυτού του λεγόμενου αναγκαστικού ή κατοχικού δανείου. Αυτό, ξέρετε, ενισχύει κάθετα τα ελληνικά επιχειρήματα, τα ελληνικά, θα σας έλεγα, νομικά ερίσματα, γιατί και η Πολωνία, όπως αναφέρθηκε, έχει αποζημιώσεις, αλλά το κατοχικό δάνειο δεν είναι επανορθωτική υποχρέωση. Είναι συμβατική υποχρέωση Γερμανίας. Είναι γραμμένο στο χαρτί. Συνεπώς υπάρχουν νομικά μέσα για να διεκδικηθεί με αξιώσεις. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα απολύτως φτωχοποιημένη μετά τα γερμανικής εμπνεύσεως μνημόνια, θα σας πω μόνο ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας ήταν περίπου στη μέση, ήμασταν 12η στην Ευρώπη των 27, σήμερα είμαστε προτελευταίοι, περνάμε τη Βουλγαρία και πενευόμαστε γι' αυτό. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην κατάσταση που είναι, δεν διανοούμε πώς έχει την πολυτέλεια να χαρίζει χρήματα, είτε στους Γερμανούς, είτε σε οποιουσδήποτε άλλος. Απ' την πλευρά τους, οι Γερμανοί κάνουν τη δουλειά τους, όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος,
έχουν κάθε λόγο να ξεχνούν το ζήτημα, να λένε έχει παραγραφή, περασμένα, ξεχασμένα, ή να κάνουν πολύ μικρές αξίας συμβολικές χειρονομίες. Εκεί που σας είπα, στους πύργους, πάει ένα γερμανικό σχολείο μαζί με ένα ελληνικό κάθε χρόνο και φυτεύουν κάποια δεντράκια στη μνήμη των Μπεσόντων. Πολύ ωραία είναι αυτά, μια χαρά, αλλά για την ταμπακέρα ούτε κουβέντα. Και ταμπακέρα υπάρχει, η ηλική οφειλή είναι μεγάλη. Δυστυχώς όλο το συστημικό φάσμα, το κοινοβουλευτικό της Γερμανίας, την απορρίπτει. Και οι πράσινοι που παλιότερα είχαν έτσι μια περισσότερο φιλική στα λόγια, στα χαρτιά, προδιάθεση για το ζήτημα, μόλις μπήκαν στην κυβέρνηση, το ξέχασαν. Ήρθε η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ εδώ, υπουργός εξωτερικών, άφησε κάτι λουλούδια στην Κεσαριανή και από εκεί και πέρα είπε, δυστυχώς το ζήτημα για μας έχει κλείσει, αναγνωρίζουμε το ηθικό σκέλος του, αλλά ως προς το υλικό δεν υπάρχει τίποτα. Το λέω αυτό και κλείνω, γιατί το συστημικό, αν θέλετε, τα κόμματα τα οποία αποτελούν το συστημικό κοινοβουλευτικό φάσμα στη Γερμανία έχουν τον ίδιο αξιακό κώδικα, γι' αυτό τα τελευταία χρόνια στελεχώνουν με διάφορες εναλλαγές τις γερμανικές κυβερνήσεις. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Η Γερμανία σήμερα έχει ηγετικές φιλοδοξίες, φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο ατζέντη για την είσοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αρκετές από αυτές τις χώρες εμείς έχουμε δυσεπίλητες εκκρεμότητες διμερείς. Φιλοδοξεί όμως να παίξει και ένα ρόλο επιδιαιτητή στην ελληνοτουρκική διένεξη. Αυτό για μένα είναι επικίνδυνο, γιατί μέσα από την μελέτη όλου του συμπεριφορικού συνδρόμου της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που ξεκινάει από πολύ παλιά, από τα χρόνια του Κάιζερ, διαβλέπεται μία σχέση στοργής απέναντι στην Τουρκία και στο Ισλάμ γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία εργαλειοποίησε την τζιχάντ σε δύο παγκόσμιους πολέμους, όπου ξαφνικά οι άπιστοι ήταν μόνο οι Αγγλογάλοι, οι Γερμανοί δεν ήταν άπιστοι και λέγανε στους μουσουλμάνους, βαράτε τους συμμάχους μας, εμείς εξαιρούμεθα. Λοιπόν, θα σας πω μισή κουβέντα για να καταλάβετε, μάλλον για να σκεφτείτε κατά πόσον μια διαιτησία γερμανική θα ήταν αμερόληπτη. Όταν η Ελλάδα προσφάτως επέκτηνε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια, δεν αντέδρασαν οι τουρκικές εφημερίδες. Οι Τούρκοι ίσα ίσα από μέσα τους είπανε μια χαρά είναι αυτό, γιατί δείχνει, προϊονίζεται ότι δεν θα το κάνουν στο Αιγαίο. Αντέδρασε όμως η ναυαρχίδα του γερμανικού τύπου, η Süddeutsche Zeitung, με ένα άρθρο κεραυνό. Και τι κάνουν οι Έλληνες εκεί, ανευθυνότητες, θα προκαλέσουν τους Τούρκους. Αυτές οι πράξεις είναι ανεύθυνες. Στο Ιόνιο, παρακαλώ. Μας εγκαλούσαν οι Γερμανοί για την επέκταση στο Ιόνιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο ρόλος της σημερινής Γερμανίας σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις στα Βαλκάνια της Ελλάδας και τις σχέσεις με την Τουρκία πρέπει να εξετάζεται και μέσα από ένα ιστορικό πρίσμα. Και κλείνω για να δώσω να δοθεί ο λόγος στον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι καμιά φορά με ρωτούν φίλοι αν νομίζω ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανακοίνηση του θέματος των αποζημιώσεων. Φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο από μόνο του δεν κάνει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω εκδηλώσεις σαν την Αποψινή, που έχουν το χαρακτήρα ενός άτυπου συλλογικού διαβήματος και επώνυμων και ανώνυμων, τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν, αν μη τι άλλο, να υποκαταστήσουν την αδράνεια της πολιτείας και να ξυπνήσουν κάποιες συνειδήσεις. Ελπίζω να βρεθεί και η πολιτική βούληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Χαρβαλιά. Βεβαίως, ένα βιβλίο από μόνο του, όπως πολύ σωστά είπες Γιώργο, δεν μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό που κάνει είναι να εκπληρώνει τη ρίση του Ευρυπίδη «Όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθηση» και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Σε αυτό το σημείο, να καλέσουμε στο βήμα το πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή.
κυρίες και κύριοι. Το βιβλίο του Γιώργου Χρυπαλιά συνιστά μια πραγματικά αναγνωστική πρόκληση. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία απορροφά τον αναγνώστη, κεντρίζει το ενδιαφέρον του, εξάπτει την περιέργειά του, αποκαλύπτοντας άγνωστες αλλά και πολύ κέρυες πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας των δύο τελευταίων αιώνων. Με ματιά διεισδυτική, με γλώσσα λεπίδι, απλώνει στο χαρτί στοιχεία και πληροφορίες που σχολαστικά και προφανώς με πολύ κόπο συνέλεξε από πηγές γνωστές και ακόμα σπουδαιότερο αδημοσίευτες ή λησμονημένες. Χαρβαλιάς δεν παριστάνει τον επιτίδιο ουδέτερο. Δεν συμβιβάζεται με στρογγυλεμένες διατυπώσεις. Είναι προφανές ότι απορρίπτει τους διπλωματικούς εξοραϊσμούς. Παραθέτει το προϊόν της έρευνας και του μόχθου του, παίρνει θέση, λέει τα πράγματα όπως τα πιστεύει. Κατά τούτο, άσχετα αν συμφωνεί ή όχι κανείς με τις απόψεις του, σίγουρα βγαίνει σοφότερος και πιο προβληματισμένος. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα μεγάλα θέματα, ήδη το άγγιξαν οι προηγούμενοι ομιλητές που εγείρονται στο βιβλίο, κρισιμότατο από ελληνική ειδικά σκοπιά, είναι το ζήτημα του κατοχικού δανείου και των οφειλόμενων αποζημιώσεων από την ναζιστική κατοχή και θηριωδία. Η Ελλάδα και στα δύο σκέλη έχει αξιώσεις όχι μόνο με ηθικό έρισμα, αλλά πρωτίστως με ξεκάθαρη νομική τεκμηρίωση. Η αποπληρωμή του κατοχικού δανείου που συνήθει αναγκαστικός δεν παραγράφηκε ποτέ και η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ από αυτήν. Αλλά και οι αποζημιώσεις για τα ανθρώπινα θύματα και τις υλικές καταστροφές από τα στρατεύματα κατοχής ούτε παρεγράφησαν ούτε χαρίστηκαν. Μετατέθηκαν μόνο για την εποχή που η Γερμανία θα διέθετε την πολιτιακή υπόσταση που θα της επέτρεπε την ανάληψη αυτών των υποχρεώσεων, κάτι που έγινε με την ενοποίησή της το 1990. Κανένα νομικό στοιχείο δεν την απάλλαξε από αυτές τις υποχρεώσεις, τις οποίες άλλωστε είχε αναγνωρίσει ήδη από το 1965 επισήμως ο τότε καγκελάριος Λούντβιχ Έρχαρτ. Και πολύ πρόσφατα, το 2019, με γνωμοδότησή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Κοινοβουλίου αναγνώρισε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης ή παραγραφής των ελληνικών αξιώσεων και προέτρεψε τη Γερμανία να αποδεχθεί την προσφυγή Ελλάδας και Γερμανίας στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όπως έχει υπογραμμίσει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι ελληνικές αξιώσεις από τις οποίες ουδέποτε και καθιενδύοντο τρόπο έχουμε παραιτηθεί είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Η θέση αυτή είναι κυριολεκτικώς εθνική και κατά συνέπεια αδιαπραγμάτευτη. Κυρίες και κύριοι, η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενη αστάθεια και ρευστότητα. Διεθνείς ανταγωνισμοί οξύνονται, πολεμικές συγκρούσεις ξεσπούν στην ευρύτερη γειτονιά μας, η ένταση στη διεθνή σκηνή αυξάνεται, οι σταθερές του ψυχροπολεμικού διπολισμού, αλλά και μετά της αδιαφιλονίκητης ηγεμονίας των ΗΠΑ, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Αντίθετα, βλέπουμε όλο και περισσότερα κράτη να προβάλλουν απαιτήσεις, ακόμα και εδαφικές, να διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο, να αμφισβητούν συνθήκες και συμφωνίες. Σε αυτή τη δύσκολη και μάλλον διαρκώς επιδεινούμενη συγκυρία, ο ρόλος της Ευρώπης θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι κομβικός.
Δυστυχώς όμως άλλη είναι η πραγματικότητα. Η οδυνηρή πραγματικότητα. Η Ευρώπη παρά τις δυνατότητες και την δυνητική επιρροή της περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου. Δυσκολεύεται ή και αποφεύγει δυστυχώς να πάρει αποφάσεις. Η παρέμβασή της στο διεθνές στερέωμα είναι ανεμική. Η προοπτική της ενοποίησής της, που με ενθουσιασμό προσδοκούσαμε πολύ, μοιάζει χαμένο όνειρο. Οι άκερες, διαδοχικές και χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη θεσμική ευάθυνση διευρύνσης της με διαρκώς νέα μέλη, διάβρωσαν την ομοιογένειά της. Αντί συνόλου με κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική και στρατηγική παρουσία στη διεθνή σκηνή, την οδήγησαν σε εικόνα μοσαϊκού ετερόκλητων στοχεύσεων και συμφερόντων. Ακόμα και το μεγάλο ευρωπαϊκό επίτευγμα των περασμένων δεκαετιών της κοινωνικής συνοχής, της βελτίωσης του επίπεδου ζωής των πολιτών, συνεπώς και της πολιτικής ομαλότητας και σταθερότητας, έχουν τεθεί σε αμφιβολία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε από το 2008 και μετά. Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει κοινή πολιτική διαχείριση της παγκόσμιας κρίσης, πολιτική που θα επέτρεπε την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων μέσω κοινού δανεισμού, αλλά και την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων με τη μεταφορά πόρων από τον πλεονασματικό βορρά στον ελληματικό νότο, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι εύρωστες οικονομίες του βορρά, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, επέβαλαν μια άκρως αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, προτάσσοντας το στενό άμεσο εθνικό συμφέρον έναντι του πραγματικού ορθολογισμού των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αναγκών, εμπλέκοντας μάλιστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Με ειδική ενεργειακή σχέση με τη Ρωσία, προνομιακή εμπορική σχέση με την Κίνα και ελάχιστες στρατιωτικές δαπάνες, η Γερμανία και οι συναυτοί εξυπηρέτησαν το συμφέρον τους, επωφελήθηκαν από την κρίση, αλλά υπονόμευσαν την κοινή ευρωπαϊκή προοπτική. Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα, λόγω της υπαρκτής εξανατολών απειλής, έχει συχνά τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, που ενίοτε προσεγγίζουν έως και το 4% του ΑΕΠ. Και ας σημειωθεί επίσης ότι η εξεθνικής ανάγκης αυτή η ιδιαιτερότητα δεν ελήφθη ολοσδιόλου υπόψη εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων στις μνημονιακές δημοσιονομικές αποτιμήσεις. Το τίμημα αυτών των επιλογών ήταν βαρύτερο από όλους για τη χώρα μας. Προφανώς και η χώρα είχε χρόνιες αδυναμίες και θα έπρεπε με ευθύνη όλων μας να έχει προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και την ταχύτερη δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι όμως γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στοχοποιήθηκε, συκοφαντήθηκε συστηματικά, χρησιμοποιήθηκε προς παραδειγματισμό άλλων που λόγω μεγέθους ήταν λιγότερο ευάλωτοι, τις επιβλήθηκαν προγράμματα κυρίως τιμωρητικού περιεχομένου. Και όλα αυτά με τεράστιο κοινωνικό κόστος και την απώλεια σχεδόν του 30% του ΑΕΠ. Πράγμα που μόνο σε παρατεταμένο πόλεμο μπορεί να συμβεί. Διαφωτιστικό περί όλων αυτών το δεικτικό σχόλιο του Χαρβαλιά στο βιβλίο. Το χρεοστάσιο κηρύχθηκε από τις λεγόμενες αγορές που αποφάσισαν ότι το 2010 η Ελλάδα με δημόσιο χρέος 120% επί του ΑΕΠ δεν είναι σε θέση να εξυπηρετεί τα δανειά της. Αλλά μια δεκαετία αργότερα, όταν αυτό το χρέος είχε ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ, δάνειζαν τη διασωθήσα Ελλάδα με σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Κυρίες και κύριοι, ορθώς καταδικάζουμε όλη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το αυτό βέβαια ισχύει και πρέπει να ισχύει
έναντι οποιασδήποτε επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και πρόθεση αναθεώρηση των διεθνών συνθήκων και παράβαση του διεθνού δικαίου. Η Τουρκία έχει εδώ και μισό αιώνα εισβάλλει και παρανόμως κατέχει σχεδόν το ίμιση του εδάφους ευρωπαϊκής χώρας. Ταυτόχρονα απειλεί με πόλεμο άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση που η τελευταία ασκήσει τα από το διεθνές δίκαιο απορρέοντα δικαιώματά της. Και ακόμα αυξάνει διαρκώς τις αξιώσεις, μεταξύ άλλων και εδαφικές, έναντι αυτής. Έχουμε δηλαδή κλασικό παράδειγμα επιθετικής και αναθεωρητικής συμπεριφοράς. Συμπεριφορά που απορρέει όχι από τρέχουσες συγκυρίες ή τις εκεντρικότητες της εκάστοτε ηγεσίας της, απορρέει αλλά από την βαθιά ριζωμένη κοσμοαντίληψη του τουρκικού κράτους. Αποδεικνύεται αυτό όχι μόνο από τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και από την πολυσχηδή ανάμειξή της, ενίοτε και στρατιωτική, στον Κάφκασο, στη Συρία, στη Λιβύη, στον ευρύτερο Ισλαμικό κόσμο και στα Βαλκάνια. Η επιδίωξή της δηλαδή δεν είναι η ίδια των διεθνώς παραδεκτών μέσων, διευθέτηση τυχών υπαρχουσών διαφορών με άλλες χώρες, αλλά η ριζική ανατροπή του status quo και η διασφάλιση ηγεμονικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Σφάλουν λοιπόν σύμμαχοι και εταίροι, ή ακόμα χειρότερα εν επιγνώση τους υποκρίνονται, όταν στο όνομα της συγκράτησης της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο υποχωρούν στις απαιτήσεις της. Ειδικά μάλιστα όταν αυτό παίρνει τη μορφή συστάσεων και πιέσεων προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποκύψουν στις αξιώσεις της. Ακόμα χειρότερα όταν πρόκειται για μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού με τη στάση τους αυτή βάναυσα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται, ούτε συγχωρούνται. Προς την Τουρκία, αλλά και όσους ευνοούν μια συμβιβαστική λύση πακέτου επί όλων των θεμάτων που μονομερώς έχει αυτή εγείρει, οι καθαρές εξηγήσεις και η αποφασιστικότητα είναι η μόνη ενδεδειγμένη απάντηση. Μία και μοναδική είναι η διαφορά. Μία και μοναδική είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία, η οριοθέτηση της ΑΟΣ και συνακόλουθα της υφαλοκρηπίδας που επιλύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το ισχύον δίκαιο της θάλασσας. Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας, μονομερή δικαιώματα κυριαρχίας εριδόμενα στο διεθνές δίκαιο και το αυτονόητο δικαίωμα αμυντικής θωράκισης των νησιών έναντι εμφανούς απειλής δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού ή υποχώρησης. Υποχωρήσεις σε ηγεμονικές βλέψεις και παροτρύνσεις τρίτων ή ασαφή μηνύματα που ενδέχεται να εκλειφθούν ως διάθεση ενδοτισμού απλώς θαμπώνουν την πραγματικότητα και οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση ή και ανοιχτή κρίση. Ο κατευνασμός υπήρξε κατά κανόνα ο προθάλαμος των συγκρούσεων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ με λίγα λόγια και στη νέα μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή. Προφανώς και όλοι καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές και βάναυσες πρακτικές της Χαμάς. Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα έναντι τέτοιων ομοτήτων και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και των πολιτών του είναι αυτονόητο. Όπως βέβαια είναι αυτονόητο ότι κάθε πόλεμος έχει κανόνες που αφορούν τους ευάλωτους και άμαχους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί.
Και βέβαια μη λησμονούμε, άλλο Χαμάς και άλλο Παλαιστινιακός λαός. Παράλληλα όμως η Ευρώπη και η Δύση συνολικά έρχονται ξανά αντιμέτωπες με το επιτακτικό και χρονίζον ζήτημα της ειρήνευσης και της σταθερότητας στην περιοχή. Δεν τα φέρει η όποια επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Το Παλαιστινιακό είναι για πάρα πολλά χρόνια μια χαίνουσα πληγή που κακοφορμίζει διαρκώς. Είναι ανάγκη όσο ποτέ το φλέγον ζήτημα της επίλυσης του Παλαιστινιακού να καταστεί άμεση προτεραιότητα. Πρώτο βήμα, η διακοπή των Ισραηλινών επικισμών. Κύριος στόχος, η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Δεν είναι απλό, αλλά επίγει. Αν δεν θέλουμε να δούμε στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και ένα δεύτερο γενικευμένο πόλεμο. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι και τα Δυτικά Βαλκάνια διολυσταίνουν σε κρίση, αφού και το Κόσοβο και στο Κόσοβο και στη Βοσνία η εικόνα καθίσταται ιδιαίτερα ανησυχητική. Όσοι με ενθουσιασμό ενθάρρυναν τη βεβιασμένη και άτακτη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, τη μεροληπτική στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή και την επιβολή τεχνητών λύσεων, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Το περιέπλεξαν και το μετέθεσαν στο μέλλον. Το μέλλον όμως ήρθε και μαζί του η επιτακτική ανάγκη, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα οδηγήσουν στην άμβλυνση των εντάσεων και τη σταδιακή ομαλοποίηση της περιοχής. Τώρα, πριν οι ελοχεύοντες εθνικισμοί και αναθεωρητισμοί επιχειρήσουν να δοκιμάσουν την τύχη τους επί του πεδίου. Κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά, μου γεννήθηκαν νέοι προβληματισμοί. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι άξιζε τον κόπο. Όχι για να το διαβάσω, γιατί αυτό το έκανα και με χαρά και με ενδιαφέρον. Άξιζε τον κόπο το δικό του, γιατί όπως θα διαπιστώσετε, έβαλε πολύ κόπο στην αναζήτηση και συλλογή στοιχείων, στην εντελεχή μελέτη και τελικά τη συγγραφή του. Μια γραφή άμεση και γνήσια, ατόφια και κοφτερή. Αγαπητέ Γιώργο, καλοτάξτε το βιβλίο, εν αναμονή και άλλων δειγμάτων ανάλογης δουλειάς και σε εσάς αγαπητοί φίλοι, καλή ανάγνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, για όλα όσα είπε, για την τροφή για σκέψη που μας έδωσε και βεβαίως και για τα σχόλιά του για την επικαιρότητα. Τον ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή τη βραδιά. Να είστε καλά. Ο συγγραφέας θα υπογράψει βιβλία, αντίτυπα του βιβλίου του. Καλό βράδυ σε όλους.